Κλίμα σοκαρισμένος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος από τον ευνίδιο θάνατο του Στέλιου Σκλαβενίτη. Ο επιχειρηματίας χτυπήθηκε από τον ιό της γρίπης τύπου Β που κάνει πολύ σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, ειδικοί επιμένουν πως ο μόνος τρόπος προφύλαξης είναι ο εμβολιασμός. Με τις σημαίες να κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, οι εργαζόμενοι αποχαιρετούν τον επιχειρηματία Στέλιο Σκλαβενίτη, που έφυγε τόσο ξαφνικά χτυπημένος από τις επιπλοκές της εποχικής γρίπης τύπου Β. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Σε αυτή τη γειτονιά στον Πειραιά ήταν το πατρικό σπίτι του Στέλιου Σκλαβενίτη. Μπορεί η οικογένεια να μην μένει πια εδώ, συνεχίζουν όμως να μένουν οι αναμνήσεις. Οι γείτονες θυμούνται πως ο πατέρας Σπύρος Σκλαβενίτης κάθε φορά που άνοιγε ένα σούπερ μάρκετ φρόντιζε να ευνοεί και τους μικρούς επιχειρηματίες ώστε να μην κλείνουν τα μαγαζιά τους. Του έλεγε ότι έλα να μπαίνεις στο δικό μου εμπόρευμα χοντρική και να μπορείς να πουλάς ακόμα πιο φτηνά και εγώ να έχω λιγάκι αυξημένες τιμές για να μην επηρεαστείς εσύ. Μαζί με τα δυο του αδέλφια, τη Μαρία και το Γεράσιμο, ο Στέλιος Σκλαβενίτης υλοποίησε τη συγχώνευση της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ με την εταιρεία Μαρινόπουλος. Την περίοδο των Capital Controls, με απόφαση του Στέλιου Σκλαβενίτη, ο όμιλος πλήρωσε αμέσως και με μετρητά τους υπαλλήλους του, ενώ είναι πάγια τακτική της επιχείρησης να μην ανοίγει τις Κυριακές. Τη Μεγάλη Τετάρτη, ημέρα που θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, τα καταστήματα Σκλαβενίτη στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα. Δυστυχώς, η γρίπη τύπου Β που σκότωσε το γνωστό επιχειρηματία ευθύνεται για το 70% των θανάτων από γρίπη και κυριάρχησε φέτος στην Ελλάδα σε σχέση με τα στελέχη Α, ΙΤΑ 3Ν2 και Α, ΙΤΑ 1Ν1. Όλη γενικώς η κατάσταση που υφίσταται ένας άνθρωπος με μία γρίπη μπορεί να προκαλέσει πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με το Κελκνό, τα κρούσματα γρίπης φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι εμφανώς μειωμένα. Και οι ειδικοί λένε πως ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό μέτρο προφύλαξης ενάντια στη γρίπη. Ωστόσο, οι πολίτες εμφανίζονται δυστακτικά. Νομίζοντας ότι είναι μια γρίπη θα περάσει, το αφήνουμε λίγο στην τύχη του. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά συγκριτικά με το 2015 και το 2016, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε στο επίπεδο της πρόληψης και όχι της καταστολής. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα, μου